Γεια σε όλους και πάλι. Adidas κόπια, κόπια. Adidas κόπα Pure Ελά 2 League. League, το τρίτο στη σειρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμφανισιακά και σχεδιαστικά είναι τέλειο. Τέλειο, ειδικά με κάτι χρώματα που του βάλα. Εντάξει, τι να σας λέω τώρα, είναι γάντι. Αυτή τη φορά εδώ είναι μαύρο το κάτω. Όλες οι σειρές, όλα τα, οι εκδοχές του, οι εκδόσεις του έχουν διαφορετικό από κάτω χρώμα, πάρα πολύ ωραίο. Το πάνω ψιλοχρυσαφίζει, δεν είναι άσπρο όπως πιστεύεις. Αν το πάρεις θα εκπλαγείς. Λοιπόν, αντικρατοσμική light strike. Εγώ δεν τη φοβάμαι. Αν τη φοβάσαι, άστο. Δεν είναι μαλακή, να το ξέρεις. Είναι ok όπως πρέπει να είναι σε ένα ποδοσφαιρικό για να υποστηρίζει ένα αυτό. Δεν το κάνουν επίτηδες, να το ξέρεις. Πολύ καλό ύψος και πολύ καλή αίσθηση εδάφους. Δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα, μα κανένα. Τώρα το ο πάτος, sorry λίγο, να δω. Δεν βγαίνει εύκολα εδώ. Κοίτα, ξεκολλάει, αλλά θέλει προσοχή. Πιθανόν βγαίνει. Αν δεν είσαι σίγουρος, μην το ρισκάρεις. Αν βάζεις πάτους, σκασίλα σου, το πετάς και χαίστηκες. Παρακάτω. Η γλώσσα είναι καλή. Δεν ενσωματώνεται. Θυμάστε τα κόπα τα 19-3, 23 που είχαν τη γλώσσα την Μπουρίτο. Για κάποιο λόγο αυτή η γλώσσα μου είχε λείψει. Άσχετο. Είναι καλή, είναι τόσο όσο. Καλή αίσθηση. Έχει μια επενδυσούλα. Κάνει τη δουλίτσα της. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Κορδόνια πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το κεντρικό δέσιμο. Τέλειο. Το άλλο μέρος είναι, νομίζω, εδώ δεν είναι, είναι συνθετικό πίσω και δέρμα μπροστά, κάτι τέτοιο. Ή όλο δερμάτινο. Είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο. Συνεχίζει η, κόπα, η Pure σειρά, συνεχίζεται στην ουσία, με, τα ίδια, με το ίδιο στυλ. Αν με κατάλαβες, αυτό είναι. Αν δεν ξέρεις, είναι δέρμα. Φαντάσου τώρα ότι είναι δερμάτινο, ας πούμε. Τέτοια φάση. Όχι το premium δέρμα, ξέρω εγώ, αλλά είναι δέρμα. Καμία σχέση με το συνθετικό. Θα σ' αρέσει πολύ. Άνετη εφαρμογή, ωραία, πολύ καλή. Για μένα λίγο ηλίθια εφαρμογή. Έχουν δώσει μήκος, χώρο στα δάχτυλα. Έχουν δώσει πλάτος. Θέλω να πω, μπορούσαν να δώσουν πλάτος χωρίς να μακρύνει το παπούτσι. Για να νιώθει σωστά. Εγώ νιώθω σαν να έχω πόδι πάπιας. Δηλαδή αυτό, ξέρω, λίγο περίεργη μου φάνηκε εφαρμογή. Σε μένα όμως. Αν είσαι πλατύποδας, πολύ πλατύποδας, γιατί είμαι κι εγώ, αλλά είμαι ελαφρά. Ή έχεις χοντρό πόδι γενικά ή γεμίζεις τα παπούτσια, να το πω έτσι, αυτό θα σ' αρέσει, γιατί έχει έναν περισσότερο χώρο που δεν του χρειάζεται, θα έλεγα, και αν πας μισό πάνω, ας πούμε, δεν θα σ' αρέσει. Οπότε πιθανόν το έχουν κάνει έτσι για να βοηθήσουν αυτόν τον κόσμο που δυσκολεύεται, γιατί όντως θα πέσει διάνα, θα το γεμίσει το παπούτσι. Αν όμως έχεις στενό πόδι, δεν θα σου αρέσει καθόλου. Η εφαρμογή είναι πραγματικά ηλίθια και θα αναγκαστείς να πας μισό κάτω. Καλά, αν έχεις προβλήματα και τα λοιπά σαν εμένα, όχι, το κανονικό σου νούμερο θα πάρεις, απλά θα σε χαλάσει όμως το μάκρος, θα σου φαίνεται λίγο ένα πάτημα πάπιας. Λίγο, δεν ξέρω, έχει ένα ηλίθιο, δεν μπορώ να το εξηγήσω, πρέπει να το ζήσεις. Το πόδι μου το υγιές πάντως, το ένιωθε σωστά. Το πόδι μου το προβληματικό, το ένιωθε λίγο κουκουρούκου. Οπότε αν είσαι υγιής, πάρε το κανονικό σου νούμερο, μην πας μισό πάνω, μόνο το κανονικό σου. Και ο Θεός βοηθός. Αν έχεις πρόβλημα, εσύ πρέπει να δοκιμάσεις και τα δύο. Αλλά θα σου έλεγα να μην δοκιμάσεις μισό πάνω, αλλά μισό κάτω, γιατί αυτό το μάκρος μπορεί να σε χαλάσει και εσένα. Από εκεί και πέρα. Περιμένεις να πέσει η τιμή, γνώμη μου, μη βιαστείς, θα βγάλει και άλλα χρώματα, τα οποία πιθανόν δεν θα λερώνουν όπως αυτό, γιατί αυτό θα λερωθεί απίστευτα. Είναι τέλειο για συλλογή, τέλειο για να το έχεις άκρη. Τέλειο για να παίξεις κάπου που είσαι σίγουρος ότι, ας πούμε, δεν θα στα πατήσουν. Αλλά είναι πάρα πολύ κακό από άποψη εκεί που θα λερωθεί, σίγουρα θα τραβάς τα μαλλιά σου. Η τιμή είναι αρκετά υψηλή, νομίζω 90. Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Γενικώς το παρακάμω. Από την άλλη, τώρα βγάζουν και πιο ποιοτικά παπούτσια, να λέμε και το στραβού το δίκαιο, γιατί παλιά τα φθηνά ήταν όντως φθηνά. Θέλω να πω, έκανε καλή δουλειά, αλλά ρε γαμώτο, δηλαδή, άλλα μοντέλα, άλλων ετών, όλο μας στενεύαν, όλο μας πάγαν τα νεύρα.
Και εδώ ενώ δώσαν το χώρο επιτέλους, το σωστό, να είναι άνετα τα πόδια μας, κατέστρεψαν το μήκος. Σε φάση που δεν νιώθεις ωραία στην κίνηση. Εγώ αυτό έχω να σου πω. Γιατί αυτό μπορεί να ισχύει μόνο σε μένα. Αν έχεις κουράγιο και υπομονή, δοκίμασέ τα και βλέπεις. Έτσι κι αλλιώς θα κυκλοφορούν για τουλάχιστον 2 χρόνια.